Ευχαριστούμε πολύ και τον Υπουργό για την ενημέρωση που μας έκανε όσον αφορά την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ. Ένα πρόγραμμα που ως γνωστόν υλοποιείται βάσει του 3416 του νόμου και χαίρομαι κύριε Υπουργέ που με πράξη νομοθετικού περιεχομένου προχωράτε σε μια δέσμη αλλαγών που ήταν αναγκαίες για να προχωρήσει και να υλοποιηθούν σε ένα μεγάλο μέρος κάποιες τεχνικές δυσκολίες που υπήρχαν. Επίσης, να συγχαρώ στο κομμάτι της αναθεώρησης και θεωρώ πετυχημένη την αναθεώρηση όσον αφορά τα προγράμματα απασχόλησης και επιχειρηματικότητας. Είναι από τα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν όλη την Ελλάδα και το κομμάτι της ανεργίας, αλλά και της επιχειρηματικότητας που θα δώσει μια όθηση προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να αναφερθώ στο ότι έχουν περάσει 3 επιχειρησιακά προγράμματα και ακόμα δεν έχουμε ολοκληρώσει τις βασικές μας υποδομές. Και να στοχοποιήσω σε κάποια έργα που αφορούν την περιοχή μου, το νόμο Καστοριάς. Στο περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα έχει ενταχθεί ως έργο σημαίας και τα έργα της λίμνης Καστοριάς. Ακόμα δεν έχουμε ενημέρωση στην πορεία υλοποίησης αυτών των έργων που αφορά αυτό το έργο σημαία. Η λίμνη της Καστοριάς, ένα στολίδι για την περιοχή μας, εδώ και έχουν περάσει 3 επιχειρησιακά προγράμματα και δεν έχει υλοποιηθεί μέσω του ΕΣΠΑ και των προηγούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων κανένα έργο. Και κάτι ακόμα, ένα από τα έργα γέφυρες μεταξύ τρίτου και τέταρτου επιχειρησιακού προγράμματος ήταν η μελέτη της σύραγγας της κλεισούρας που με προϋπολογισμό 2 εκατομμυρίων ευρώ υλοποίηση ως έργο γέφυρας πληρώθηκε από το τρίτο κοινωνικό πλαίσιο στήριξης από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας. Παρ' όλα αυτά έχουμε μια ωριμότητα 100%. Αλλά αυτή τη στιγμή, λόγω, όπως αναφέρθηκε η κυρία Ουζουνίδου, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, λόγω του υψηλού ΑΕΠ της ΔΕΗ, είναι περιφέρεια στατιστικής σύγκλησης, επομένως με πολύ συγκεκριμένο προϋπολογισμό όσον αφορά τα έργα υποδομών. Έτσι, έστω ένα έργο που έχει μελετηθεί κατά το τρίτο επιχειρησιακό πρόγραμμα δεν μπορεί να ενταχθεί στο περιφερειακό πρόγραμμα. Αυτό που θέλω να επισημάνω όσον αφορά το νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα που προετοιμάζεται, όπως πρότεινα και στον Πρωθυπουργό στην κοινοβουλευτική μας ομάδα, κύριε Υπουργέ, ο σχεδιασμός και η οργάνωση, κατά την άποψή μου, πρέπει να γίνει αναπεριφερειακή, αναπεριφέρεια. Με τις ιδιαιτερότητες που έχει κάθε περιφέρεια, δεν έχουμε τα ίδια δεδομένα σε κάθε περιφέρεια, και έχοντας πλέον ως γνώμομα τα λάθη που υπήρξαν στον 3416, να δημιουργήσουμε αυτόν τον νόμο που θα μπορέσει να επιτύχει, έτσι ώστε η νέα προγραμματική περίοδο να είναι πιο σωστά οργανωμένη και να έχουμε μεγαλύτερη υλοποίηση των έργων που είστε στασιμότητα. Σας ευχαριστώ πολύ.